εκπρόσωπος των φοιτητών των ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γεια σας, γεια σας. Είμαι μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου των Ηλεκτρολόγων του MEP, αλλά εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Άκουσα χθες προχθές, λέει, το MEP ανοίγει τη Δευτέρα. Και εγώ αναρωτιέμαι, ανοίγει, ωραία, με ποιους όρους ανοίγει. Έχουμε συνέστηση του τι συμβαίνει. Εγώ έχω να πω ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και μετά τη Δευτέρα. Και με τους διοικητικούς υπάλληλους και με σύσσωμο το σώμα των φοιτητικών συλλόγων και στο MEP και στο ΕΚΠΑ και οπουδήποτε αλλού. Εκείνο που αισθάνθηκα σήμερα όταν το άκουσα και μάλιστα το άκουσα στο Nova Sport FM από το χελάκι στις 2 και αυτό που έγινε σήμερα το πρωί και εξοργίστηκα, ας πούμε, και απλά μία σκέψη μου που είναι και σε πολλούς και την άκουσα γιατί μίλησα με πολύ κόσμο, θα την πω, δεν πρέπει να την πω, αλλά θα την πω. Ή φεύγουν οι δυνάμεις καταστολής σήμερα από το Ραδιομέγαρο ή αλλιώς ο λαός καλείται αυτό που λέτε, ναι. Ο λαός καλείται για έμπρακτη με τοπική σύγκρουση για ανακατάληψη του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ.